Ναι, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα για τους ωκεανούς και την προστασία τους. Αν και δεν συνορεύουμε σαν χώρα με ωκεανούς, όμως συμμετέχουμε ενεργά. Όμως εδώ έχουμε το ναυάγιο του Sea Diamond, το οποίο βασανίζει εδώ και 17 χρόνια. Είναι στο βυθό της καλντέρας της Σαντορίνης. Απέχει μόλις 500 μέτρα από το μοναδικό λιμάνι του νησιού. Παραμένει μέχρι σήμερα και ρυπαίνει. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Παρά τη συγκεκριμένη και ξεκάθαρη υπάρχουσα νομοθεσία, όμως καμία κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει τον νόμο, ώστε να υποχρεώσει την πλειοκτήτρια και τον ασφαλιστικό της οργανισμό να ανελκύσουν και να απομακρύνουν το ρυπογόνο ναυάγιο από το βυθό του πιο τουριστικού νησιού της χώρας, που κατατάσσεται κάθε χρόνο ανάμεσα στους πρώτους παγκόσμιους προορισμούς. Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που δεν μπορεί να ξεχαστεί, γιατί συνεχίζει να ρυπαίνει. Υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου που αναδεικνύουν την ενοχή του πλοιάρχου και της διαχειρίστριας εταιρείας για τη βύθιση του πλοίου, και ταυτόχρονα αποδέχονται αυτές οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου ότι υπάρχει σοβαρή και εξακολουθητική θαλάσσια ρύπανση που συνέβη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης, και κατ' επέκταση υπάρχει ανάγκη ανέλκυσης του ναυαγίου. Οι δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, που είναι σχετικά πρόσφατες, του 2020, που διατάχθηκαν με απόφαση του εφετείου Πειραιά, αναδεικνύουν ότι το ναυάγιο συνεχίζει να ρυπαίνει τη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης και θα συνεχίσει για 420 χρόνια ακόμα, εφόσον δεν ανελκυστεί. Ταυτόχρονα, οι πραγματογνώμονες απεφάνθησαν ότι η ανέλκυσή του είναι εφικτή με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Να σας πω ότι η πλειοκτήτρια εταιρεία ήδη έχει καρποθεί από την ασφάλεια συνολικά 61 εκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που πριν το ναυάγιο είχε αγοράσει αυτό το πλοίο με 35 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή τα μισά περίπου. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ορίζει ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει άμεση και αυτοτελή υποχρέωση να κινήσει τις διαδικασίες ανέλκυσης, καθώς το βυθισμένο ναυάγιο αποτελεί αυτοτελώς πηγή ρύπανσης για το θαλάσσιο περιβάλλον λόγω της έκκλησης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών που απειλεί για γενικότερη οικολογική υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο μέλλον. Και βεβαίως το βυθισμένο ναυάγιο είναι δίπλα σε περιοχή Natura της παλιάς και νέας Καμένης εδώ και 17 χρόνια. Και υπάρχουν έρευνες του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου συλλέχτηκαν ψάρια από την περιοχή και ανιχνεύτηκαν με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνα βαρέα μέταλλα, όπως ο υδράργυρος και το κάδμιο. Δηλαδή, επιστημονικά έχουν αποδειχτεί πράγματι ότι ρυπαίνει. Επίσης, σύμφωνα με το πράσινο διαβατήριο του κρουαζιερόπλοιου εντός του ναυαγίου, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, περιέχονται εκατοντάδες τόν υγρών καυσίμων, μαζούτ και λιπαντικών μηχανής, χιλιάδες κυβικά μέτρα μονωτικών υλικών, όπως πετροβάμβακας και αλουβάμβακας, εκατοντάδες κιλά ανώδια που περιέχουν βαριά μέταλλα, όπως μόλυβδο, κάδμιο, ψευδάργυρο, χιλιάδες μέτρα καλωδιώσεων που περιέχουν χαλκό, εκατοντάδες λίτρα ηλεκτρολίτη στις μπαταρίες του πλοίου και ούτω καθεξής.
συνιστώντας συνολικά μια τοξική εμβόβα που συνεχώς διαβρώνεται, απειλώντας με σοβαρότατη οικολογική καταστροφή το θαλάσσιο οικοσύστημα. Μάλιστα, μετά από προσφυγή των κατοίκων της Σαντορίνης στην Επιτροπή Συμμόρφωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχει επιβληθεί πρόστιμο στο Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν έχει υλοποιήσει τις αποφάσεις. Δηλαδή, αποδεδειγμένα η πολιτεία, δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις από το 2007 και μετά, δεν έχουν εφαρμόσει την νομοθεσία και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αν και όλες οι κυβερνήσεις λένε ότι είναι οικολογικές, ότι ενδιαφέρονται κλπ. Και τα αναφέρω όλα αυτά γιατί υπάρχει οργή εκ μέρους των κατοίκων για την αδράνεια που υπήρχε, γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Θέτουν δίκαια ερωτήματα γιατί προκλητικά αγνοούνται αποφάσεις του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου του Συμβουλίου Επικρατείας. Και μάλιστα όταν για τους πληστηριασμούς εφαρμόζονται δικαστικές αποφάσεις ή για απεργίες δίκαιες εργαζομένων αμέσως στην κυριολεξία. Και τέλος υπάρχει και πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, μια ακόμα νεότερη, για την οποία αυτή η πολιτική απόφαση του Αρείου Πάγου αναιρεί μια απόφαση του εφετείου Πειραιώς. Γιατί υπάρχει αυτή η μοναδική απόφαση του εφετείου που έλεγε ότι ο Δήμος Θύρας δεν έχει ιδιοκτησία στη θάλασσα και γι' αυτό το λόγο απέρριψε την αγωγή εναντίον της πλουτιοκτήτριας. Άρα την αναιρεί ο Άριος Πάγος. Εμείς θα αναμένουμε και θα επιμένουμε στην ανέλκυση αυτής της τοξικής βόμβας που λέγεται Sea Diamond από το βυθό της Καλντέρας, της Σαντορίνης, γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι αντιφατικό, να μην πω υποκριτικό, τη στιγμή που ανησυχούμε για τα πλαστικά ή μαζεύουμε τα σκουπίδια της θάλασσας και όλα αυτά, και καλώς τα κάνουμε, να μην υπάρχουν μέτρα προστασίας γι' αυτό το σκάνδαλο της καλντέρας της Σαντορίνης. Γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, αναμένουμε και την απόφαση πάλι του δικαστηρίου στον Πειραιά, δηλαδή την υλοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου, και θα πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή μας ξεχωριστά το θέμα αυτό, γιατί ξαναλέω είναι ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο και με φορείς που έχουν αποφανθεί, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, Πανεπιστημιακή, ο Δήμος Θύρας, αλλά πάνω απ' όλα και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων για την ανέλκυση του Sea Diamond, που δεν κουράστηκαν, δεν τα δίπλωσαν όλα αυτά τα χρόνια για να προστατέψουν την περιοχή τους και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ.